Έλα, πάρη μου. Πολύ καλησπέρα σα. Τι κάνουμε, είστε καλά καταρχήν, Γιώργο? Καλά είμαι. Περιμένω να τελειώσει η εκπομπή για να κάνω να ορμήξω στο κουμπάρο σου για το ειρωνικό μήνυμα εχθές στο τσάτ μας. Είναι δυνατόν? Ναι, τον είδες. Δεν το περίμενα ποτέ. Πώς χάρηκε έτσι και ειρωνεύτηκε. Θα τα πούμε μετά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή. 2-1 θα την πληρώσει. Εντάξει. Νομίζω ότι το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ο Κώστας το ιδιαίτερο χιούμορ του για το συγκεκριμένο ζήτημα, οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Θα κυνηγηθεί τώρα για να μην το ξανακάνει τουλάχιστον. Λίγο όμως, λίγο σε παρακαλώ. Λίγο, αφού είναι στο μεταξύ μας και όχι κάτι παρατώρο, να το δεχτούμε και έτσι. Βέβαια και ο Χρήσανθος τοποθετήθηκε, είναι δυνατόν. Να μην χάσει αυτός. Λοιπόν, να πω ότι βγήκαν οι διαιτητές, όρισε η UEFA τους διαιτητές των δεύτερων, στα δεύτερα παιχνίδια μάλλον, στο παιχνίδι του Άρη με την Γκόμελτς, στο Βικελίδης με ένα σαν, πώς το λένε, σαν με γηπεδούχο την ομάδα της Λευκορωσίας, ο Νικολά Λαφόρτζ από το Βέλγιο, και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο Ισπανός στην Τούμπα στις 8.30 την άλλη εβδομάδα, ο Ισπανός Θέσαρ Σότο Γκράντο, που ανέβηκε πριμέρα, λέει, το 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο που ορίστησαν από την UEFA για τα δεύτερα παιχνίδια των ομάδων μας. Φρέσκο πράγμα και καλά έκανες και το ανέφερες. Βέβαια, αυτός που πήγε πρώτος στο χορό ήταν ο Ολυμπιακός με αυτό το 1-1 χτες, με το Σούντγκρεν να θυμίζει κάτι από Θεσσαλονίκη, σε αυτή την αμυντική του λειτουργία, σε αυτό το γκολ του Τσίγκερ Νάγκελ στο 7ο λεπτό, και να καταφέρνει η Μακάμπι Χάιφα με ένα απίστευτο γκολ στις καθυστερήσεις να ισοπαρίσει 1-1 και να υπάρχει αρκετή κριτική, περιέργως, δεν το περίμενα αυτό, στο πρόσωπο του Μάρτινς τη στιγμή αυτή, ότι ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζει πρόοδο σε σχέση με πέρσι, παρά το γεγονός ότι πήρε διαπεριπάτου και χωρίς καθόλου καλή κατ' εμέ απόδοση και με τόσο μεγάλη διαφορά από τους διώκτες στο περσινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα να γίνεται αρκετή κουβέντα για το γεγονός ότι έχει αφήσει εκτός πλάνων του, και όχι μόνο εκτός αυτής της ευρωπαϊκής λίστας, τον Φορτούνη, και το τι με έλεγε με την περίπτωση του Φορτούνη, και ότι ήταν τόσο αισθή η απουσία του και ότι θα έπρεπε να τον είχε σε αυτά τα παιχνίδια για να κουβαλήσει την μπάλα, κάτι ανάλογο δηλαδή το οποίο είχε η ΑΕΚ πέρσι με το Μάνταλο, ο οποίος φαίνεται να είναι στις βασικές επιλογές του Αλμέιδα. Να πούμε επίσης ότι ο Μιγκέ θα φέρεται να ήταν και στις βασικές επιλογές του τεχνικού της ΑΕΚ για τη θέση του στόπερ, παρά το γεγονός ότι υπήρξε πολύ ικανοποίηση όσον αφορά την παρουσία του Μίτογλου με τον Τζαβέλα στο φιλικό με αντίπαλο την ΚΕΝ, και ορίστηκε το παιχνίδι του, το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στις 7.30 στην Λεωφόρο την Κυριακή. Και όσον αφορά την κλήρωση, να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για τις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας στη λίμνη της Βουλιαγμένης, και ο Λίμπερο θα είναι και εκεί για τις πρώτες αντιδράσεις οι οποίες θα υπάρξουν από τη στιγμή που θα βγει το πρόγραμμα της Super League Intervention. Στη λίμνη της Βουλιαγμένης θα γίνει? Ναι, εκεί το όρισε η Super League. Είπα να μην γίνει στα γραφεία της και να γίνει κανονικά εκεί πέρα. Τώρα στην μετά κορονοϊό εποχή που έχουμε μπει για τα καλά, όπου θα επιστρέψουν οι συνεντεύξεις τύπου, όπου θα μπούμε σε μια πλήρη κανονικά, όπως όλα δείχνουν, όπου οι προπονητές δεν θα μιλάνε μόνο στις τηλεοπτικές κάμερες μετά το λίμνη Βουλιαγμένης, τέλεια. Προλαβαίνεις να έρθεις, Γιώργο. Ναι. Δεν έκανες διαπίστευση να έρθεις. Ναι. Να πεταχτείς. Θα σε φιλοξενήσω. Μη μου στεναχωριές. Δεν θα έχεις διαμονή. Θα σε πάω εγώ από το αεροδρόμιο στη λίμνη Βουλιαγμένης. Τέλεια. Μόνο του πάει τα μάξι. Μόνο του πάει το αυτοκίνητό μου εκεί πέρα. Μόνο του. Έχει μάθει τόσα χρόνια. Και στο διατάφτα να πούμε ότι υπήρξε και αρκετή κριτική από ό,τι είδα στο διαδίκτυο και από προπονητές στο πρόσωπο του Μάκη Γιατρά και στη λογική αυτής της εθνικής κάτω των 20 για αυτή την ήττα της εχθές από το Βέλγιο με 87-72 και τον αποκλεισμό της από την συνέχεια και τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου και τη διαφορετική λογική που φαίνεται να έχουν τα παιδιά αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πάω στις 3 και 4 με την συγκεκριμένη εθνική ομάδα να κερδίσει με πάνω από 3 πόντους την Πολωνία, έτσι ώστε να μην μπει σε περιπέτειες υποβασμού στη β' κατηγορία. Όσον αφορά για το παιχνίδι της Λεύσκη με τον ΠΑΟ και του Άρη με την Κόμελ, θα το συζητήσουμε στην απογευματινή εκπομπή. Πάντως με το 1-15 του Άρη δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό φινάλι, Γιώργο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.